Γεια σας, εδώ είμαι και πάλι. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω κάποιες αγορές που έχω κάνει τους τελευταίους μήνες. Ξέρω ότι πολλές κοπέλες θα αναρωτηθείτε, έχοντας τη μετακόμιση, δεν είσαι πιο πιεσμένη οικονομικά? Φυσικά και είμαι. Η ανάγκη μου όμως για να ψωνίσω δεν σταματάει ποτέ, οπότε αυτό που ήθελα να κάνω έτσι ώστε να μην επιβαρύνω πολύ το σπίτι μου και λόγω του ότι έχουμε αρκετά έξω τον τελευταίο καιρό, θέλησα να περιορίσω τη συλλογή των καλλυτικών μου και οτιδήποτε δεν χρησιμοποιούσα πολύ, έκανε ένα blog sale εδώ στην Αμερική, το περιόρισα και έτσι τα καλλυτικά μου έχουν μείνει σίγουρα το 1/3 από αυτά που είχα. Έχω πουλήσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά MAC, πάρα πολλά MAC. Τα λεφτά βέβαια που μάζεψα τα ξαναγόρασα, πήρα καινούργια καλλυτικά, γιατί η λέξη αποταμίευση και εγώ έχουμε μαλώσει. Νομίζω ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είχα έτσι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με το να μπορέσω να μαζέψω λεφτά. Ακόμη και ένα δολάριο, ένα ευρώ, θα βρω τρόπο να τα χαλάσω. Πάντως, λεφτά στην τσέπη μου, εμένα δεν υπάρχουν ποτέ. Μην τα πολυλογώ όμως, έχω αρκετά προϊόντα να σας δείξω. Τα περισσότερα τα έχω δοκιμάσει, οπότε έχω και μια έτσι άποψη. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα σας δείξω έτσι λίγο τα πιο οικονομικά και μετά θα πάω λίγο στα πιο high-end. Δύο κραγιονάκια που πήρα από τη σειρά της Fergie. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, είναι από Wet n Wild, από τη σειρά της Fergie. Δεν μου αρέσουν οι συσκευασίες. Τις Fergie συσκευασίες είναι λίγο καλύτερες από τις κλασικές των Wet n Wild. Τα κραγιονάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Το ένα λέγεται Swerve. Θα έχω τα ονόματα από κάτω και έχει αυτό το ωραίο κοραλί χρώμα. Είναι και πάρα πολύ κρεμώδη. Και το άλλο λέγεται Cray Cray. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φούξ. Πολύ κρεμώδη με πάρα πολύ καλή απόδοση. Το αρνητικό είναι ότι είναι έτσι πολύ ψεύτικες οι συσκευασίες. Βέβαια, εντάξει, είναι κραγιόν που κοστίζουν 3 δολάρια. Οπότε δεν περιμένεις να έχεις και την τέλεια συσκευασία. Τώρα, από την ίδια σειρά πήρα και δύο μολυβάκια. Το άσπρο είναι για τα μάτια και το φούξ είναι για τα χείλη. Το φούξ λέγεται Ecstasy. Και είναι έτσι ένα φούξ χρωματάκι, κάνει και λίγο σαν διχρωμία μέσα, είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον χρώμα δηλαδή, και είναι και αρκετά κρεμώδες που θα μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε και σαν κραγιόν νομίζω. Και το άλλο είναι ένα λευκό, νομίζω ότι λευκά μολύβια δεν έχω συλλογή μου, γιατί γενικά το λευκό μέσα από το μάτι, γενικά εγώ νομίζω ότι το ανοιχτό χρώμα μέσα από το μάτι δεν μου πάει τόσο όσο το σκούρο. Σήμερα φορά, ας πούμε, ένα καφετί μέσα από το μάτι. Αυτό το λευκό μάλιστα είναι και περλέ, το οποίο δεν ξέρω. Η πέρλα εμένα δεν με ενθουσιάζει γενικότερα, αλλά ίσως την εσωτερική γραμμή του ματιού να δείχνει λίγο πιο γλυκό από ότι ένα καθαρό λευκό. Ένα πινελάκι το οποίο είναι και βρώμικο γιατί το χρησιμοποίησα για το κονσίλερ μου σήμερα, είναι αυτό εδώ από τα Eco Tools, λέγεται Skin Perfecting. Πολλές κοπέλες με ρωτάτε, τώρα το βλέπετε βρώμικο, με συγχωρείτε, αλλά μόλις το χρησιμοποίησα. Αυτό είναι ένα πινέλο που σίγουρα μπορείτε να το βάλετε για foundation. Αυτό λέει ότι use with BB creams, να το χρησιμοποιείτε δηλαδή με BB creams. Βολεύει εξαιρετικά για κονσίλερ, είναι πάρα πολύ μαλακό. Ή Eco Tools ή Real Techniques διαλέξετε να πάρετε. Είτε το ένα δηλαδή είτε το άλλο, νομίζω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένες. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, 6 δολάρια νομίζω κοστίζει το συγκεκριμένο. Μία αγορά που ήθελα πάρα πολύ καιρό να την κάνω, ήταν πάντα sold out στο site. Με το που το βρήκα, το χτύπησα. Είναι οι παλετίτσες με ρούζα από την Elf, οι οποίες κοστίζουν 6 δολάρια. Εγώ φυσικά είχα ένα κουπονάκι. Βρήκα μάλλον ένα κουπονάκι στο ίντερνετ και τις πήρα από 3 το τη μία. Αυτή είναι στην απόχρωση dark, έχει λίγο πιο σκούρα χρώματα. Είναι για πιο σκούρος επιδερμίδες ή για πιο δίδαπόδοση, έτσι, θεϊκή. Για πιο σκούρες επιδερμίδες τέλος πάντων η dark ή για πιο χειμερινά μακιγιάζ. Και η light έχει αυτά εδώ τα χρώματα. Έχει 4 ρούς. Θυμίζουν πολύ τις παλέτες Bobbi Brown. Αυτά είναι τα ρούς της ανοιχτόχρωμης. Αυτό που είναι εξαιρετικό είναι, αν μπορείτε να δείτε, είναι και λερωμένο με τις δαχτυλιές, είναι ότι τα τετραγωνάκια αυτά βγαίνουν και μπορείτε από τις δύο παλέτες, ας πούμε, να διαλέξετε ορισμένα χρώματα και να κάνετε mix and match και να φτιάξετε την παλέτα που εσείς, που εσάς σας αρέσει. Τώρα, συνεχίζω με αγορές από Makeup Geek, από τη Marlene, από το κανάλι Makeup Geek. Όλες την ξέρετε. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω τα προϊόντα της για να έχω μια γνώμη να σας πω. Να ξέρετε ότι έχει international shipping και νομίζω ότι είναι και πολύ οικονομικό. Έτσι λοιπόν πήρα 5 σκιές. Οι σκιές έρχονται σε αυτή εδώ τη συσκευασία σε μορφή παλέτας για να μπαίνουν σε παλετίτσα, ας πούμε. Οπότε χρησιμοποιείτε μια Z palette. Το πρώτο χρώμα που πήρα λέγεται Frappé και είναι αυτό εδώ. Θα σας κάνω και swatch γρήγορα, αλλά το βίντεο θα βγει. Λοιπόν, αυτή είναι η απόχρωση Frappé. Τώρα δεν έχουν φύγει καλά και τα κραγιονάκια της Wet n Wild. Αυτή είναι η απόχρωση Frappé. Η επόμενη απόχρωση που θα σας δείξω είναι η Crème Brûlée. Είναι όλες έτσι γίνες αποχρώσεις. Είναι αυτή εδώ η Crème Brûlée.
Η επόμενη απόχρωση είναι και μία από τις αγαπημένες μου, λέγεται Coco Bear. Και είναι έτσι ένα έντονο καφετί που κάνει, έχει και λίγο κόκκινο μέσα. Είναι αυτό εδώ. Η επόμενη λέγεται Country Girl. Και έχει και αυτή ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Σαν υφή, είναι αυτό εδώ. Σαν υφή, οι σκιές από την Μαρλένα μου θυμίζουν πάρα πολύ τις σκιές από την MAC. Το τελευταίο χρώμα που σας δείχνω λέγεται Peach Smoothie και είναι ένα ανοιχτό χρώμα και θα το βάλω τώρα. Αυτό είναι σχεδόν σαν το χρώμα της επιδερμίδας μου, οπότε δεν ξέρω αν θα το δείτε. Είναι εδώ. Είναι αυτό τέλος πάντων το χρωματάκι. Και ένα προϊόν, ένα pigment πήρα, το οποίο είναι στην απόχρωση Insomnia και είναι dupe για το Blue Brown της MAC. Είναι λίγο περίεργη η συσκευασία γιατί δεν έχει έτσι προστατευτικό και άμα μπορεί να σου χυθεί όλο το pigment. Είναι πάρα πολύ οικονομικά τα προϊόντα της Μαρλένα. Νομίζω ότι το pigment είχε 7 δολάρια. Αυτό είναι. Συνεχίζω με αγορές από Lime Crime. Τις έχω κάνει εδώ και αρκετούς μήνες. Όσες με ακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook κλπ. Θα έχετε δει φωτογραφίες. Είχα παραγγείλει αρχικά το Salem, το Wicked και το Pink Velvet. Αλλά το Salem το πούλησα γιατί νομίζω. Θα δείτε τη φωτογραφία μου στο Instagram, φοράω ένα πάρα πολύ σκούρο κραγιόν. Νομίζω ότι δεν με κολλάκευε τόσο. Ορισμένες κοπέλες μου το είπατε και νομίζω ότι μετά από καιρό θα συμφωνήσω ότι ίσως εγώ ενθουσιάστηκα γιατί ήταν κάτι διαφορετικό που δεν είχα συλλογή μου. Ήταν έτσι ένα καφετή σκούρο χρώμα. Οπότε το πούλησα γιατί ήξερα ότι είναι κάτι που δεν θα βάλω πολύ συχνά. Δεν είχε νόημα να το κρατάω. Θα μου πεις γιατί το παρήγγειλες. Καλή ερώτηση. Ένα χρώμα όμως που λατρεύω, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο βαθύ κόκκινο που έχω δει, είναι το Wicked. Είναι τόσο τέλειο αυτό το χρώμα. Δηλαδή εγώ έτσι που το βλέπω στην κάμερα το λατρεύω. Για κάποιο λόγο εγώ αυτό το χρώμα το σκέφτομαι σε μια κοπέλα μελαχρινή με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Όπως και το Pink Velvet, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό ροζ. Όχι ροζ, φούξ, έντονο ροζ. Αν μπορείτε να δείτε. Αυτά λοιπόν μόλις στεγνώσουν, χάνουν τη γυαλάδα τους και αφήνουν ένα έτσι βελούδινο αποτέλεσμα στα χείλη. Αυτά λοιπόν και από Lime Crime, μια άλλη εταιρεία που εγώ προσωπικά την έμαθα από το Instagram και από το YouTube, δεν την ήξερα πριν. Είναι αυτό που λέμε το YouTube που μας καταστρέφει. Το έχω ακούσει από την Nicole Guerrero και άλλες YouTubers. Είναι τα Dose of Colors. Τα χρώματα που διάλεξα εγώ να πάρω είναι ένα lip glossάκι στην απόχρωση Sunshine Kisses και είναι ένα πολύ ωραίο ροδακινή χρώμα και έχει έντονη απόδοση, έτσι, και δεν είναι καθόλου, δεν κολλάει καθόλου. Έχει έντονη απόδοση, δεν κολλάει καθόλου. Και το κραγιονάκι που πήρα είναι στην απόχρωση Koi. Αυτή εδώ είναι η συσκευασία. Το χρώμα φαίνεται από κάτω και είναι ένα πιο ανοιχτό ακόμη ροδακινή. Αυτά τα δύο μαζί νομίζω συνδυάζονται απίστευτα. Η υφή, τέλεια. Μυρωδιά, μοιάζει με τις MAC. Η πιο πρόσφατη αγορά μου και η πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα ήταν σήμερα. Σας είχα πει ότι είχα πάρει, μάλλον δεν σας είχα πει, πρέπει να το είχατε δει και αυτό στο Instagram σε φωτογραφία. Είχα πάρει το gel για τα φρύδια από την Makeup Forever, το οποίο και γύρισα όμως, γιατί εμένα προσωπικά, ξέρω ότι πολλές κοπέλες το ενθιάζουν, η Μαρίλια της αρέσει πάρα πολύ, νομίζω το έχει αναφέρει και η όμορφη μου, πώς τη λένε, κόλλησε στο μυαλό μου, η Μάρα. Ότι της αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Το βρήκα λίγο δύσκολο στο να το δουλέψω. Δηλαδή αν είστε αρχάριες με τα φρύδια και γενικά δεν τα γεμίζετε συχνά, νομίζω ότι λίγο θα σας δυσκολέψει. Οπότε αυτό που πήρα είναι της Αναστάσια, δεν ξέρω πώς. Είναι πάλι έτσι ένα κρεμόδες προϊόν, το οποίο είναι και αυτό αδιάβροχο, το βρήκα πιο εύκολο. Μία φορά το έχω χρησιμοποιήσει, το βρήκα πιο εύκολο να το δουλέψω και αυτό που μου άρεσε λίγο παραπάνω είναι ότι εγώ το δουλεύω εδώ πέρα, δεν γεμίζω το χέρι μου, ενώ ας πούμε με τις Makeup Forever το βάζω στο χέρι μου για να το βάλω στα φρύδια μου πρώτα. Το βάζω εδώ στο χέρι μου, παίρνω το πινελάκι και το βάζω στα φρύδια μου. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά και τα δύο προϊόντα. Λίγο παραπάνω, σαν πρώτη αίσθηση, γιατί σας λέω μόνο μία φορά το έχω χρησιμοποιήσει, μου αρέσει της Αναστάσια εμένα. Αλλά αν δεν βρίσκεται Αναστάσια, που ξέρω ότι δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, και της Makeup Forever θα σας αρέσει πολύ. Βέβαια, αυτά τα προϊόντα τα θεωρώ πολύ πιο δύσκολα να τα βάλετε από ότι ένα μολύβι μία σκιά. Προσωπική μου γνώμη, για μένα το πιο εύκολο στα φρύδια είναι το μολύβι. Αλλά το καλό με αυτά είναι ότι είναι αδιάβροχα. Εκεί νομίζω ότι κερδίζουν πόντους.
Συνεχίζω. Καλά, χαλαρά το βιντεάκι θα βγει μισάωρο. Προϊόντα από MAC. Νομίζω το ένα είναι με back to MAC. Ξεκινάω πρώτα με ένα μολυβάκι, το οποίο το βρήκα σε outlet και είναι το αγαπημένο μου outlet. Ένας λόγος που στεναχωριέμαι που φεύγω από εδώ που μένω είναι ότι βέβαια αυτό το outlet είναι μία ώρα μακριά, αλλά όταν πάω βρίσκω πραγματικά θησαυρούς. Βρήκα το μολυβάκι στην απόχρωση Ablaze και έψαχνα πολύ καιρό να βρω το κραγιονάκι, αλλά δεν το έβρισκα και πήρα το μολύβι, το οποίο βλέπετε ότι είναι ένα καταπληκτικό χρώμα, οπότε νομίζω ότι και με το μολύβι θα κάνω την ίδια δουλειά. Ένα κραγιόν το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό μου λέγατε όλες πρέπει να το πάρεις, μα καλά δεν το έχεις στη συλλογή σου γιατί δεν το έχεις, θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Και πόσο δίκιο είχατε, έχει γίνει το αγαπημένο μου ροζ χρώμα από MAC. Νομίζω ότι το πήραμε back to MAC, είναι το Cream Cup. Μέχρι τώρα είχα λατρεία με το Angel, αλλά αυτό είναι το Cream Cup και μου αρέσει πιο πολύ από το Angel. Είναι χαλαρά το αγαπημένο μου ροζ από τη MAC, έχει τέλεια υφή, είναι crimson και νομίζω ότι αν πρέπει να έχετε ένα ροζ κραγιόν από τη MAC, μέχρι τώρα σας έλεγα το Angel, τώρα σας λέω το Cream Cup. Τέλειο, η υφή, το χρώμα, νομίζω ότι η απόχρωση αυτή, η ροζ κολακεύει όλες τις επιδερμίδες, είναι φανταστικό και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να δείτε ότι μπορεί να σας επηρεάζω εγώ, αλλά με επηρεάζετε κι εσείς. Είχα πολλά ροζ στη συλλογή μου και το τελευταίο που χρειαζόμουν ήταν ακόμη ένα ροζ κραγιόν. Δεν το μετάνιωσα καθόλου όμως. Ήταν νομίζω εξαιρετική επιλογή και το φοράω πάρα πολύ συχνά το συγκεκριμένο κραγιόν. Και ένα κραγιονάκι από την τελευταία συλλογή της MAC από τη Maleficent, αυτή που είναι ας πούμε σε συνεργασία με την Disney. Είναι αυτό εδώ το κραγιονάκι. Ένα πολύ ωραίο κόκκινο. Φωτογραφία μπορείτε να δείτε στο Facebook και στο Instagram πώς δείχνει στα χείλη. Ή δεν το έβαλα στο Instagram. Πρέπει να το έβαλα. Τέλος πάντων, είναι ένα ωραίο κόκκινο. Νομίζω ότι έχει λίγο ρόζι υποτόνους μέσα. Είναι amplified που σημαίνει ότι έχει πολύ έντονη απόδοση. Αν μπορώ να βρω ένα αρνητικό, είναι ότι σαν συλλεκτική συσκευασία νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο έτσι πιο ακριβή, λίγο πιο ιδιαίτερη. Νομίζω ότι είναι λίγο φτηνή η συσκευασία για Disney. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ας πούμε αυτό που είδα την τελευταία φορά από τα Proenza Schooler, η συσκευασία είναι απίθανη, νομίζω ότι σίγουρα αξίζει να πάρετε κάτι μόνο και μόνο για τους λάτρεις των συλλεκτικών συσκευασιών. Αυτό είναι το ρουζάκι, το έχετε ξαναδεί, λέγεται Ocean City, αλλά και μόνο η συσκευασία είναι αυτό που φοράω και σήμερα στα χείλη μου. Στα χείλη μου δεν το φοράω, στα μάγουλα το φοράω. Και μόνο η συσκευασία πραγματικά αξίζει να... Είναι το μόνο που πήρα από αυτή τη συλλογή. Συνεχίζω με δύο παλετίτσες. Παλέτα από Too Faced, ίσως είναι η δεύτερη φορά που δοκιμάζω. Η συγκεκριμένη λέγεται A La Mode και έχει απίστευτα χρώματα μέσα, πάρα πολύ όμορφα. Η απόδοση των χρωμάτων είναι πραγματικά φοβερή. Ενώ δεν έχω έτσι μεγάλη εμπειρία με σκιές από Too Faced, με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά η συγκεκριμένη παλέτα. Και μία ακόμη παλέτα που και με αυτή την εταιρεία δεν ήμουν πολύ εξοικειωμένη, δεν έχω δοκιμάσει πολύ προϊόντα, είναι η παλέτα από τα Stila, λέγεται In The Know, είναι όλα matte τα χρώματα που έχει. Είχε εδώ και ένα μολυβάκι το οποίο κάπου εδώ θα βρίσκεται στα καλλιτικά μου. Εξαιρετικά χρώματα για φυσικά μακιγιάζ, η απόδοση είναι πάλι πάρα πολύ ωραία από τις συγκεκριμένες σκιές, πάρα πολύ ικανοποιημένες. Γι' αυτό σας λέω ότι οι επιλογές που έκανα αυτή τη φορά σε καλλιτικά είναι πολύ πιο προσεγμένες, γιατί ό,τι έχω πάρει το χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποιώ και το λατρεύω μάλιστα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολλά ακόμη να σας δείξω, τελειώνω. Λοιπόν, αυτές οι αγορές είναι έτσι λίγο πιο high-end. Ένα προϊόν που το βρήκα πάλι στο συγκεκριμένο outlet, αυτό το outlet πραγματικά για μένα είναι παράδεισος. Είναι το highlighter από την Estée Lauder στην απόχρωση Heat Wave. Λέγεται Illuminating Powder Jelly, γι' αυτά γίνεται χαμός. Τέλος πάντων, είναι ένα από τα πιο γνωστά highlighter και από τα πιο ωραία highlighter. Είναι αυτό εδώ και πραγματικά, τι να σας πω ρε παιδιά, είναι ένα highlighter που αν δεν το έχετε στη συλλογή σας είναι πολύ κρίμα. Οι κοπέλες που έχουν κόλλημα με το highlighter θα πάθουν πλάκα, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω βάλει. Ένα προϊόν που έχω ακούσει να γίνεται χαμός, να λένε τα καλύτερα και νομίζω δικαίως, είναι από τα Hourglass, τα Ambient Lighting Powders. Εγώ πήρα την απόχρωση Dim Light, είναι μία πούδρα η οποία δίνει λάμψη υποτίθεται στο πρόσωπο, αλλά δεν είναι αυτή η λάμψη που σας δίνει ας πούμε ένα highlighter, είναι σαν να έχετε μία λάμψη υγείας. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εξαιρετική πούδρα, νομίζω ότι
μία από τις αγαπημένες μου, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν κάνει, αν κοντρολάρει το λιπαρό δέρμα. Το δικό μου δέρμα είναι λιπαρό. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνει πιο λιπαρό από ότι είναι. Αν θέλετε, ας πούμε, έτσι, ένα γρήγορο review. Ένα προϊόν που το βρήκα πάλι στο outlet. Καταλαβαίνετε ότι αν έρθει κανείς στην περιοχή του Detroit, εδώ που μένω εγώ, να σας πω που είναι αυτό το outlet, θα πάτε εκεί πέρα και νομίζω ότι θα φύγετε ίσως με μία βαλίτσα καλλιντικά. Λοιπόν, ένα κραγιονάκι από τα Tom Ford. Το πήρα στη μισή τιμή, γιατί τα Tom Ford, τα κραγιόν, ξέρετε, κοστίζουν γύρω στα $49. Η συσκευασία του άψογη, έτσι βαριά, φαίνεται πανάκριβο. Η απόγνωση που πήρα λέγεται Nude Blush ή Blush Nude. Blush Nude είναι ένα τέλειο nude χρώμα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν το συγκεκριμένο κραγιόν αξίζει τα $49, σίγουρα δεν τα αξίζει. Αυτό που πληρώνει σίγουρα είναι η εταιρεία και την ακριβή συσκευασία. Σίγουρα υπάρχει κάτι ανάλογο σε κραγιόν και σε πιο οικονομική εταιρεία. Έχει εξαιρετική υφή, εξαιρετική συσκευασία, αλλά όχι $49. Δηλαδή, Mr. Tom Ford, χαμηλώστε λίγο την τιμή. Κραγιόν είναι, δεν είναι χρυσός. Θεωρώ ότι, ας πούμε, τα Tom Ford είναι πολύ πιο ακριβά από τα Chanel, ας πούμε. Τα Chanel κοστίζουν νομίζω γύρω στα 35 εδώ στην Αμερική. Κάπου εκεί θα το κοστολογούσα και το συγκεκριμένο, από την άποψη ότι είναι high-end, δηλαδή ότι πληρώνεις το σχεδιαστή. Γιατί κατά τα άλλα τα κραγιονάκια της MAC, εγώ τα θεωρώ άψογα, από τα καλύτερα κραγιόν που έχω δοκιμάσει. Και θα κλείσω με την τελευταία αγορά μου. Μάλλον έχω και κάτι άλλο να σας δείξω που το πήρα χθες. Αυτές είναι οι δύο πιο πρόσφατες αγορές μου. Το συγκεκριμένο, για να το πάρω, πούλησε ένα τραπεζάκι και τα μερικά λεφτά, ένα ποσό τέλος πάντων, το χρησιμοποίησα για να πάρω αυτό το ρουζάκι. Το αστείο είναι ότι γυρίζω στο σπίτι μου, λέει ο άντρας μου, το πούλησε το τραπέζι? Λέω, το πούλησα. Α, ωραία, μου λέει, για φέρε τα λεφτά. Λέω, ποια λεφτά? Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα λεφτά πέταξαν. Το τραπέζι πουλήθηκε και τα λεφτά πέταξαν. Αυτή ήταν η απάντηση. Λοιπόν, του δείξα λοιπόν το ρουζάκι που πήρα, τι να πει ο άνθρωπος, ξέρει που έχει μπλέξει. Τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ από τη Chanel, είναι ρουζ σε υγρή μορφή. Δεν είναι ακριβώς υγρή, είναι κάπως, είναι ένα υγρό που όταν το βάζεις, είναι περίεργη η φύτη, όταν το βάζεις στο δέρμα γίνεται σαν πούδρα. Σαν πούδρα, είναι πολύ εξαιρετική υφή, δηλαδή ειδικά αν έχετε λιπαρό δέρμα, νομίζω ότι θα το λατρέψετε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, χθες μου ήρθε ένα μήνυμα από τα Sephora και με αυτό θα κλείσω, ότι τα Sephora έχουν αυτή τη συλλεκτική συσκευασία που έχει μέσα όλο travel sizes από προϊόντα που είναι ιδανικά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή έχουν αντιλιακά, bronzers, self tanners κλπ. Είχε μία κρέμα αντιρρητιδική με SPF 20. Η εταιρεία λέγεται Algenist. Είχε ένα από τα Peter Thomas Roth, την οποία ήθελα και να δοκιμάσω αυτή, γιατί έχει δείκτη προστασίας 30 και θεωρείται πάρα πάρα πολύ καλή αντιλιακή κρέμα. Max Sheer All Day Moisture, υποτίθεται ότι είναι και έτσι ιδανική για λιπαρά δέρματα. Είχε ένα λαδάκι, ελπίζω να μην μου άνοιξε. Αυτό είναι αντιλιακό σε μορφή λαδιού και έχει SPF 50 μέσα. Είχε μέσα μία αντιλιακή της Shiseido με δείκτη προστασίας 50. Είχε μέσα μία μικρή συσκευασία από το Too Faced, το Chocolate Soleil, το bronzer, που είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ μου άρεσε, μία φορά το χρησιμοποίησα. Είχε μέσα μία μικρή συσκευασία από τα Bare Minerals, το Mineral Veil, το οποίο μόλις είδα ότι μου έσπασε, αλλά δεν πειράζει, θα το χρησιμοποιήσω, είναι σε travel size. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει και μου έσπασε, δεν βαριέσαι. Πουδρίτσα είναι. Είχε μέσα άλλη μία ενυδατική με 50 δείκτη προστασίας. Είχε ένα μικρό δείγμα από τα Sugar, τα ενυδατικά για τα χείλη. Είχε από την εταιρεία Saint-Tropez το bronzer. Το bronzer, το self tanner, που είναι το αγαπημένο μου self tanner. Εμένα δεν χρησιμοποιώ συχνά self tanners, αλλά όταν χρησιμοποιώ αυτό είναι το καλύτερο. Είχε μέσα μία μικρή αντιλιακή κρέμα από Clarins, ένα μικρό bronzer, illuminating bronzing 10:1 από τη Stila, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είχε μέσα από Tarte ένα μικρό δειγματάκι με
self-tanner πάλι. Ένα μικρό δειγματάκι από Miura, το Oil Control, το οποίο το έχω δοκιμάσει στο παρελθόν και είναι εξαιρετικό προϊόν. Και μία ενυδατική κρέμα με δείκτη προστασίας 25 από Origins, καθώς και δύο ακόμη δειγματάκια από την εταιρεία Dr. Dennis Gross. Η μία είναι ενυδατική και η άλλη είναι ένα... διαλύουν πέφτω πράγματα. Ένα μικρό πανάκι που είναι πάλι για self-tanning, για μαύρισμα δηλαδή. Αυτές λοιπόν ήταν οι αγορές μου έτσι τους τελευταίους μήνες. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολλά προϊόντα, αλλά όπως σας είπα, τη συλλογή μου την έχω μειώσει τουλάχιστον στο 1/3. Αυτά είναι όλα προϊόντα που τα χρησιμοποιώ και μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάτι ή αν έχετε απορίες για κάτι, περιμένω τα σχόλιά σας. Ελπίζω να τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε ένα καινούργιο βιντεάκι, και αν δεν τα πούμε πολύ σύντομα, σίγουρα τον άλλο μήνα θα τα πούμε από Ελλάδα, που εκεί πιστεύω ότι θα αγοράσω ορισμένα προϊόντα έτσι από ελληνικές εταιρείες που ίσως να σας ενδιαφέρουν και λίγο παραπάνω. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε.